Πράγματι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, θα έλεγα, για τα δύο γένεια. Ήδη το πρόγραμμα έχει βγει. Ξεκινάμε την 5η στις 6 Φεβρουαρίου από την Άγκο, mm-hmm. με ένα σεμινάριο ποντιακής γαστρονομίας, το οποίο θα επαναληφθεί και στις 7 Φεβρουαρίου. Η ώρα έναρξης είναι στις 5. Το Σάββατο το πρωί στις 10.30 ώρα με το λαϊκό σατυρικό δρόμενο των Μωμόγερων θα ξεκινήσουμε στις πλατείες της πόλης, περνώντας από την πλατεία Ανταγόρα, από την πλατεία Κονίτσης, από την πλατεία Ελευθερίας και όλους τους παράπλευρους δρόμους. Το Σάββατο το βράδυ στο ξενοδοχείο Ήλιος έχουμε τη χωροσπερίδα μας. Εκεί θα φιλοξενούμε, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον καλλιτέχνη Αντέμ Εκίζ από την Τραπεζούντα και τον Χρήστο τον Αυροζίδη. Βεβαίως τα χορευτικά του Συλλόγου Ποντίων Εγάλεο, ο Κάφκασος, θα μας τιμήσουν και εκεί, όπως και το πρωί του Σαββάτου, με το σχήμα των Συνολικά μοχόντων. Δηλαδή, πόσοι σύλλογοι ποντίων θα συμμετέχουν? Έρχονται δύο σύλλογοι, αποτελούμενοι από 30 άτομα ο καθένας περίπου η αποστολή τους. Και βεβαίως θα έρθει σίγουρα και το Διοικητικό Συμβούλιο από το Σύλλογο Ποντίων Σκίδρας. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να έρθει και ένα ακόμα Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό της ΝΑΟ σας μιλάμε εχθές, γιατί θέλουν να τιμήσουν την εκδήλωσή μας. Γενικότερα να ξέρετε με την παρένθεση αυτή που θα ανοίξω τώρα, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί σύλλογοι οι οποίοι θέλαν να έρθουν. Αν είχαμε δηλαδή δυνατότητα την οικονομική να φιλοξενήσουμε περισσότερους συλλόγους, να είσαι σίγουροι ότι στην ΚΟ το Φεβρουάριο θα γινόταν ένα σποντιακός πανικός, να το πω έτσι απλά, και θα είχαμε περισσότερα από 200 άτομα, αλλά οι δυνατότητες μας φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Συνολικά οι καλεσμένοι μας θα είναι κοντά στα 75 με 80 άτομα, μαζί με τους επίσημους καλεσμένους που πρόκειται να έρθουν. Για να κλείσουμε το κομμάτι του προγράμματος, την Κυριακή το πρωί στις 11.30 η ώρα θα ξεκινήσουμε χορευτικές παραστάσεις στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ. Εκεί θα συμμετάσχει το χορευτικό παραστάσιο του δικού μας συλλόγου. Θα έχουμε την τιμή να συμμετάσχει ο Θεόκριτος και θα κλείσει τη χορευτική παράσταση ο ιστορικός, ένας από τους ιστορικότερους συλλόγους ποντίων στην Ελλάδα, η Ένωση Ποντίων Σουρμένων. Νομίζω ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ γεμάτο, είναι ένα τετραήμερο πολύ δυνατό. Η τοπική κοινωνία θα το ζήσει, θα το ευχαριστηθεί, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και όσον αφορά τώρα το άλλο θέμα που πιάσατε, το θέμα των οικονομικών δυνατοτήτων, μου δίνει την ευκαιρία να πω ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ αρχικά στις τοπικές επιχειρήσεις της ΚΟ. Έχει συγκεντρωθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό του budget μας, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι το budget για την εκδήλωση αυτή, καθώς ο σύλλογός μας προσφέρει τη διαμονή, τη διατροφή και τις μετακινήσεις εντός νησιού σε όλους τους καλεσμένους, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ τις τοπικές επιχειρήσεις. Την αφήσα να τη δείτε σύντομα. Θα έχει την ευκαιρία και μέσα από τη δημόσια τηλεόραση. Η διαμονή τους ήταν πάντα το ζητούμενο, βέβαια. Το μεγαλύτερο κόστος. Και το μεγαλύτερο κόστος. Το μεγαλύτερο κόστος είναι διατροφή. Είναι διατροφή. Είναι διατροφή. Αυτό υπήρξαν χορηγοί οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτό το κόστος και αν χρηματοδοτείται και από τον Δήμο αυτή. Το κομμάτι της διατροφής δεν χρηματοδοτείται από το Δήμο. Το κομμάτι της διαμονής ήδη υπάρχει μια βοήθεια από το Δήμο ΚΟ. Ήταν αυτό που θα ανέφερα αμέσως μετά και τον ευχαριστούμε πολύ. Το ΔΟΠΑΣ, στο κομμάτι της διαμονής, όχι για όλους τους φιλοξενούμενους, για το 1/3 των φιλοξενούμενων, έχουμε τη βοήθεια από το Δήμο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο κομμάτι της διατροφής όμως δεν έχουμε βοήθεια. Υπάρχουν κάποιες καλές προσφορές που έχουν δώσει τοπικοί επιχειρηματίες, τις μελετάμε. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα πού ακριβώς θα γίνει. Έχουμε βέβαια φτιάξει ένα πλάνο. Και πιστέψτε με, είναι το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος αυτό της διατροφής, γιατί σωστά, είναι πολλά τα άτομα για 5 τώρα, ο ρόλος που έχει ο τοπικός μας σύλλογος των Ποντιών, ο ξενιτέας, σε όλη αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα που θα υπάρξει με τους Μωμόγερους τη συγκεκριμένη περίοδο, ποιος θα είναι? Ετοιμάζεστε γι' αυτό? Θα χορέψετε, θα αναδείξετε τις δικές σας δεξιότητες σε σχέση με την ποντιακή παράδοση? Παρόλο που αναλάβαμε πριν 9 μήνες, έχουμε αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι αποτέλεσμα ομαδικής και συλλογικής δουλειάς βέβαια, έχουμε αυτή τη στιγμή τη χαρά να έχουμε 3 χορευτικά τμήματα. Το πρώτο χορευτικό τμήμα είναι το παιδικό μας, το οποίο θα παρουσιαστεί
στη χωροσπερίδα μας το βράδυ του Σαββάτου. Mm. Εκεί θα παρουσιαστεί και το νεοσύστατο χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας. Όσον αφορά την εκδήλωση της Κυριακής στις χορευτικές παραστάσεις, εκεί θα παρουσιαστεί το χορευτικό παραστάσεων, το οποίο έχει μια βάση από παλιούς καλούς χορευτές και από πολλούς καινούριους, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τον τελευταίο καιρό τις δεξιότητές τους. Πιστέψτε μου ότι το χορευτικό παραστάσιο του συλλόγου μας, όπως και τα άλλα αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Μάλιστα, ενδεικτικά θα σας πω ότι προχθές μάλλον ανέβηκε ένα βίντεο στα social media, το οποίο έχει τεράστια αλληλεπίδραση, γιατί ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι του μημόγειρων, ο ρόλος μας θα είναι καθαρά υποστηρικτικός και θα πλαισιώνουμε όλη αυτή την αποστολή που θα γυρνάει στους δρόμους με τα μέλη του συλλόγου μας. Θα δίνουμε ζωντάνια και χαρά, θα χορεύουμε όλοι μαζί. Θα προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να ξεσηκώσουμε τότε οι γαστρονομικές επιλογές των ποντίων θα έχουν την ευκαιρία να τη γευτούν και ποιοι. Εκεί υπάρχουν, άντε να σας βγάλω και μια δήλωση, να σας βγάλω και ένα νέο. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα βγει από την ΑΝΚΟ την επόμενη ημέρα το δελτίο τύπου. Να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή την ΑΝΚΟ, γιατί πραγματικά η πρωτοβουλία ήταν δική της. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί τιμάει με αυτόν τον τρόπο τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας. Εκεί λοιπόν θα υπάρχουν 40 θέσεις για την Πέμπτη και 40 θέσεις για την Παρασκευή, γιατί το πρόγραμμα θα είναι επαναλαμβανόμενο. Είναι πάρα πολύ λίγες, οπότε πρέπει να είστε άμεσοι. Όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, άμεσα πρέπει να το κάνετε. Γιατί ποιο είναι το πιο εύγευστο φαγητό της Ποντιακής? Έχει πολύ ωραίες συνταγές. Τα πυροσκή είναι πολύ φημισμένα. Θα υπάρχει πίτα περέκ, θα υπάρχει μπόρσα, θα υπάρχουν οτία. Είναι 10 συνταγές είναι συνολικά. Αυτά νομίζω είναι. Πώς είναι με τα φασόλια, έτσι. Ναι, σωστά. Σωστά. Νομίζω ότι θα αρέσει πολύ τον κόσμο. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι θα αρέσει πολύ τον κόσμο. Να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε στο τέλος.